εκπληρωθεί με αδιάσωστα στοιχεία ότι οι Τούρκοι εθνικιστές είχαν σχέδιο καλά προμελετημένο και προαποφασισμένο για την εξόντωση όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των μη μουσουλμανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι, αφού εξόντωσαν 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους και αφού έστειλαν τους άντρες στα αμελέτα πουρού, τα τάγματα εργασίας, που στην πραγματικότητα ήταν τα τάγματα θανάτου. Τους έπαιρναν τους άντρες από 15 σχεδόν ετών μέχρι 50, μετά το έκαναν 60 και μετά ανεξάρτητα ηλικίας και τους έβαζαν σε καταναγκαστικά έργα, σε πορείες θανάτου μέσα στις πιο αδίξωες συνθήκες, είτε με τα χιόνια να είναι 2 μέτρα, είτε με τη ζέστη να φτάνει τους 40 και να τους περνάει. Όπου έβρισκαν από τις κακουχίες το θάνατο και τους βασανισμούς, διότι το βράδυ δεν είχαν ένα παγό, τους έβαζαν όλους μαζί σε χώρους ακατάλληλους και στο τέλος πέθαιναν από τύφο και από διάφορες άλλες μολυσματικές αρρώστιες. Στη σειρά των εκδόσεων της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι 53 τόμοι του αρχείου Πόντου, στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί με επιστημονική μέθοδο μελέτες ιστορικές, γλωσσικές, λαογραφικές και άλλες από Έλληνες και ξένους συνεργάτες, 27 παραρτήματα που περιλαμβάνουν πρωτότυπες και αυτοτελείς επιστημονικές πραγματείες που αναφέρονται στο ενιαίο πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού. Όσοι ενδιαφέρονται, στο τέλος υπάρχει μία έκθεση με τα βιβλία αυτά, με τα εξώφυλλα και το περιεχόμενό τους, εκεί στα τραπέζια αριστερά. Η τελευταία μας έκδοση είναι ένα επαιτειακό λεύχομα, το οποίο συνοδεύεται και από ένα DVD, αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε αν μας το επιτρέψει το περιβάλλον εδώ και ο φωτισμός. Τα στούρια την Πάπο και την Λυκοπάπο. Αντά που δεν μπορώ να ευρύκατα. Αντά μπορούν να δίνε μας τα Ιτρανή και οι άλλα στην Ευρώπη που επήκαν αούτον την τα ανταλλαγή. Εθαρώα τώρα που θα χπάσουμε, θα σκούν το κίνημα σου τα φυγιά και θα λέμε ναι πελάμω, κεντρέμους δέτε. 3.000 χρόνια πάπων προς πάπων έζησα μετά στα μέρα μου και κράτησα μετά και ρίαξα μετά με το αίμα μου, με την προκοπή μου, με την πίστη μου. Και εσύ να τώρα αφήνετε τα και φεύγετε και πού θα πάτε και εμείς αδαντό θα είμαστε ξά και αντρέπους δεν τρέπουν. Ζούσαμε πλούσια, τα σπίτια μας ήταν ωραία. Κοντά στη θάλασσα. Ο πατέρας μου ήταν μπακάλιος. Πήγαινε στην πόλη και έφερε αυτό το καλά. Οι Τούρκοι μας κάνανε δυο φορές εξορία. Μας τα πήρανε όλοι. Δυο φορές. Φύγαμε μόνο αυτά που φοράμε. Μια από εμάς, ο αδερφός της Ελένης. Μόνο η μάνα μου θα συγκρότατε και πήρε λιγάρο. Νύχτωνε και περπατάμε μέσα στα λαγκάδια, μέσα έλλη. Δεν μας δώσανε μέσα σπίτια τους. Είμαι ο Γιάννης. Όταν γυρίσαμε από την πρώτη εξορία, βρήκαμε στο σπίτι μας την Τουρκάλα. Η μάνα μου της λέει, έχω παιδιά. Η Τουρκάλα δεν έφερε αντίρρηση. Έφυγε. Ήρθε ο τοπάλος μαν για να μας φάξει. Καλά που ήταν και αντάρτες. Και όπως ήρθαν με τις βάρκες τους, έτσι γύρισαν πίσω. Σε λίγο καιρό, δεύτερη εξορία του Παπρίδα. Είναι μάχη. Εμάς μας πήγαν στα βάθη της Τουρκίας, στα κρύα, στα χιόνια. Μια μέρα, μας είπαν ότι θα γίνει ανταλλαγή. Εμείς δεν ξέραμε το πρόβλημα. Είμαι ο Στάθος. Ήρθαμε με καράβι στην Κωνσταντινούπολη. Κόσμος πάνω στο κατάστημα. Ανέβηκαν κι άλλοι. Φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Μας είχαν καραντίνα. Μας βγάλανε τα ρούχα μας και τα βάλανε στους κλίβανους. Κάτσαμε στο μόλο γεμάτο πόντους. Εκεί ήρθε και ο
Ευκλήδης Τριανταφυλλίδης έπαιζε τη λύρα του, χορεύανε γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα. Εμείς ευχαριστούμε.